Γεια σας καλά μου φιλαράκια. Είμαι ο Αντώνης Κούκεν και σήμερα θέλω να σας πω για κάτι που μου συνέβη και μαζί θα το σχολιάσουμε. Πήρε κάπου το ματάκι μου στο YouTube το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου «Όλα τα δάκρυα». Πω πω λέω, έβγαλε ο Αντωνάκης ο Ρέμος τραγούδι για τα δάκρυα, θα έχει πολύ κλάμα. Πολύ Ξανθόπουλος και Μάρθα Βούρτσι μαζί, θα έχουμε και τη Δέσποινα τη Τζαβούση που θα μου στείλει μηνυματάκι, δηλαδή στους συνεργάτες, και θα λέει «Η κλάψα του Αντώνη μερικές φορές ξεπερνά και του Ξανθόπουλου». Δέσποινα μου, σε ευχαριστώ. Με κάνεις πραγματικά και γελάω. Αλλά θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, τόσο δηλαδή ώστε να μην μας πιάσουν για copyright, που σημαίνει για πνευματικά δικαιώματα, και μετά θα επανέλθουμε στο θέμα και θα σας πω εγώ γιατί γίνεται αυτός ο τόσο μεγάλος χαμός για τον Αντώνη Ρέμο. Όχι τόσο για το νέο του τραγούδι, αλλά για τη φωνή του στο νέο του τραγούδι. Ακούστε λίγο. Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε, αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Πώς σας φάνηκε, σας άρεσε? Λοιπόν, να σας πω, στο πρώτο σχόλιο που βλέπω κάτω από αυτό το βιντεάκι είναι πριν από 3 ημέρες. Και εδώ ο φίλος μου ο Κυριάκος αναρωτιέται τι έχει πάθει η φωνή του Αντώνη, έχει αλλάξει εντελώς και σε προηγούμενο τραγούδι του. Δηλαδή, ο Κυριάκος έχει παρατηρήσει κάτι στη φωνή του Αντώνη, που εγώ δεν το έχω παρατηρήσει βέβαια, αλλά το έχει παρατηρήσει και σε προηγούμενο τραγούδι του. Ποιο Κυριάκο, δεν το γράφεις. Η φωνή του από την άλλη, λέει η Κατερίνα, ότι μοιάζει και φαίνεται λίγο διαφορετική και του εύχεται καλό ταξίδι το τραγούδι. Όμως, ένας άλλος φίλος γράφει ότι ο Αργυρός, αν το έλεγε, θα έμοιαζε περισσότερο στο Ρέμο. Αυτό ήταν βαρύ. Όλα και όλα, αλλά την πορεία του Αντώνη Ρέμου δεν την έχει ο Αργυρός. Να λέμε τα σίκα-σίκα, τη σκάφη-σκάφη και τα καρύδια-καρύδια και τέλος πάντων. Αναρωτιέται ο άλλος, ο Κέβιν ο Σούπερμαν. Μόνο εμένα μου φαίνεται διαφορετική η φωνή του. Και παρακάτω ο άλλος απαντά αλίπητα, σαν γέρου. Ενώ ο Δημήτρης λέει είναι όντως διαφορετική η φωνή του, σαν να τραγουδάει άλλος. Και όμως είδατε, επειδή τα φιλαράκια εδώ που γράφουν κάτω από το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, από το βιντεάκι πάντα να μην μπερδευόμαστε, είναι πολύ ενημερωμένα σας λέω. Έχουν πηγές, ιατρικές μάλιστα. Ο Μάκης γράφει έχει κάνει εγχείρηση μεγδαλών, νομίζω, ρε, γι' αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες εσύ, ρε, έχει κάνει εγχείρηση αμυγδαλών. Κάτι σαν της Άντζελας Δημητρίου, να υποθέσω. Όχι, η Άντζελα δεν είχε κάνει αμυγδαλές, είχε κάνει κάτι στις φωνητικές χορδές, είχε κάτι σοβαρό. Και η φωνή της Άντζελας έχει περάσει από μια διαδικασία όπου γρεζάρει αρκετά, αλλά τώρα έχει επανέλθει, χωρίς να έχει αυτά τα τραβήγματα που είχε, να λέμε τις αλήθειες. Ενώ ο Νίκος λέει όντως η φωνή του στα χαμηλά ειδικά δεν αναγνωρίζεται. Όταν ανεβαίνει κάπως το καταλαβαίνεις. Μου θυμίζει τη διαφορά φωνής που έχει ο Χατζηγιάννης του τώρα με το τότε. Άλλο αυτό με το Χατζηγιάννη. Αυτό όμως πρέπει να σταθώ εγώ. Η φωνή του Χατζηγιάννη του τότε με το τώρα είναι τελείως διαφορετική. Διότι ο Χατζηγιάννης πέρασε από πάρα πολλά στάδια. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει γι' αυτά, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε να κουτσομπολεύω, ούτε να αποκαλύπτω πράγματα. Αλλά όντως, η φωνή του Χατζηγιάννη δεν έχει καμία σχέση του τύπου τραγουδούσε «Και θα χαθώ, από κοντά σου θα χαθώ, καπνός θα γίνω χώμα, χώμα και νερό». Με τη φωνή τώρα που τραγουδάει κάτι άλλα τραγουδάκια, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι και αγαπημένα μου. Η Ρένα Ακριτίδου συμφωνεί με τον Νίκο παραπάνω και λέει ότι είναι τελείως διαφορετική η φωνή του. Δεν τον αναγνωρίζεις. Πετάγεται η Στεφανία παρακάτω και λέει «Μα ναι, μου λένε ο Ρέμος είναι». Λέω «Αποκλείται, τον αναγνωρίζω πάντα». Ενώ ο Τρακ τους βάζει στη θέση τους. «Μη λέτε ότι θέλετε, μια χαρά ξεχωρίζει». Και λέει και το πετυχημένο «Σιγά μην άκουσες και χαρά βέρα». Και παίρνει το λόγο η Κέτη. Λέει «Αν δεν τον έβλεπα, ειδικά στις χαμηλές θα έλεγα και λίγο μαζονάκι». Όχι μαζονάκι, τώρα καμία σχέση η φωνή του Ρέμου με το μαζονάκι. Ο μαζονάκι έχει χαρακτηριστική φωνή σε φάση αφωνίας.
ενώ ο Ιωάννης, εμένα η φωνή του μου φαίνεται διαφορετική, αλλά τον κατάλαβα με την πρώτη, διότι έχει αυτή ο Ιωάννης εδώ πέρα. Κάτι έχει πάθει και δική μου φωνή, δεν ξέρω. Ενώ πριν μασούσα τσίχλα, πριν από λίγο είπα να μασίσω και μια σοκολατίτσα για να πάρω επιπλέον θερμίδες και να γλυκαθώ λίγο, για να σας πω το θέμα. Ενώ παρακάτω ο Σόλων είναι αυτός που είναι αμήλικτος και λέει, γιατί αναρωτιέστε για την αλλαγή στη φωνή του? Ένας είναι ο λόγος. Για να το μάθουμε, παιχταρά μου, πες μας το λόγο. Ο Ρέμος έχει καταστρέψει τη φωνή του από... Μαντέψτε και πες μου εσύ που μ' ακούς, από τι πιστεύεις ότι ο Ρέμος έχει καταστρέψει τη φωνή του, ε? Τι λένε και τους τραγουδιστές? Το τσιγάρο, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Μαντέψτε τώρα λοιπόν ποιο από αυτά τα τρία. Θα σας το αποκαλύψω. Από το τσιγάρο. Διότι το ακούς από χιλιόμετρα ότι το κάπνισμα του έχει κάνει τη φωνή θαμπή. Σαν γέρου. Σαν γέρου. Και παρακάτω απαντά κάποιος άλλος, Παύλος Ρέμος, είπα και το όνομα τεπώνυμο, ότι εδώ και 10 χρόνια δεν καπνίζει ο Αντώνης. Ο Αντώνης δεν καπνίζει εδώ και 10 χρόνια παρά μόνο την πίπα της Ειρήνης. Ενώ ο Αντουάν, με το Αντώνη στα γαλλικά δηλαδή, γράφει, ο Ρέμος δεν τραγουδάει. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης? Αναρωτιέται κιόλας. Πάμε παρακάτω. Ο Βασίλειος έχει να πει τα εξής και για το τραγούδι και για τη φωνή του Αντώνη. Μέτριο τραγούδι για πρόμο, πολύ αδύναμο. Μπορείς και καλύτερα, Αντώνη, απευθύνεται στον Αντώνη, σαν να τον βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο, face to face που λένε και οι Άγγλοι, και λιγότερο ψηφιακό φτιάξιμο στη φωνή σου. Αντιλαμβάνεται και ότι υπάρχει κάποιο ψηφιακό φτιάξιμο στη φωνή του Αντώνη. Είναι κρίμα να μην καταλαβαίνουμε ποιος είσαι, ειδικά στα κουπλέ. Είσαι φωνάρα. Τα digital δεν τα χρειάζεσαι. Και εννοεί την ψηφιακή επεξεργασία. Πρέπει να βρεις πιο σοβαρούς συνθέτες να σου γράφουν και να σταματήσεις να τραγουδάς τραγούδια με ημερομηνία λήξεως. Έλα βρε Βασίλειε, τι μου λες τώρα? Δηλαδή, αν το ήξερε αυτό ο κάθε καλλιτέχνης, τι ημερομηνία λήξεως θα έχει το κάθε τραγούδι που ερμηνεύει, πίστεψέ με, δεν θα το ερμήνευε. Αλλά από τη στιγμή που δεν το ξέρει, είναι κάτι παραπλήσιο με τη ζωή μας. Ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Άρα, πώς να ξέρει ο Αντωνάκης με το κάθε τραγούδι που ερμηνεύει πότε θα λήξει? Μπορεί να μην λήξει και ποτέ κάποιο τραγούδι. Ή μπορεί να λήξει μετά από μια εβδομάδα. Αυτό δεν το ξέρει. Δεν έχει κάποιο κληρονομικό χάρισμα. Καλός τραγουδιστής είναι. Και συνεχίζει. Ο Θεοφάνος σου πήγαινε, όπως κάποτε και ο Βαρδής. Αυτές οι σάχλες για τραγούδια δεν σου προσφέρουν τίποτα. Περίμενα περισσότερα. Κρίμα. Γι' αυτό να απευθυνθώ εγώ στον Αντώνη Ρέμο. Αντωνάκη, να μ' ακούς, έχω να σου δώσω ένα καλό τραγουδάκι, στίχους και μουσική, για να πεις ένα τραγούδι που δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως. Και το λέω σοβαρά, για όσους μ' ακούτε. Γράφω καλά τραγούδια, γράφω καλή μουσική, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σου εμπιστευτεί τη φωνή του κάποιος επώνυμος τραγουδιστής, διότι έχουν τη δική τους αυλή και θέλουν να μένουν σε αυτή την αυλή γιατί αισθάνονται ασφάλεια. Ενώ αν ξέφευγαν λίγο από την αυλή και ερχόταν και σε επαφή με νέους δημιουργούς, όχι απαραίτητα με μένα, αλλά με νέους δημιουργούς, και άκουγαν τι έχουν να τους δώσουν και τι έχουν να τους προτείνουν, νομίζω θα ήταν και καλύτερη. Αυτά είχα να σας πω εγώ για τον Αντώνη. Ακούστε πάλι λίγο το τραγούδι του. Είπαμε τόσο όσο χρειάζεται να μην μας πιάσουν τα πνευματικά δικαιώματα. Και κάτω από αυτό το βιντεάκι θέλω να μου γράψετε τη δική σας γνώμη. Πιστεύετε ότι η φωνή του Αντώνη Ρέμου γέρασε? Αυτά είχα να πω εγώ προς στιγμή και μέχρι να τα ξαναπούμε, φίλοι στη Μούρη. Έγινα εγώ δυνατός για να αγαπήσεις. Έκανα πέτρα την καρδιά για να ακουμπήσεις.